Κοιτάξτε, σίγουρα είναι ένα διαφορετικό άθλημα, το οποίο δεν είναι πολύ γνωστό στην Ελλάδα. Αξίζει ο κόπος να ασχοληθείς, γιατί είναι σχετικά, είναι πολύ γρήγορο. Είναι έξυπνο άθλημα, στηρίζεται κυρίως στην εξυπνάδα και στην ισορροπία των συστημάτων. Και από εκεί και πέρα είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Εδώ τα παιδιά κάνουν πολύ καλή δουλειά. Είναι γνώστες του αθλήματος και αξίζει ο κόπος κάθε νέος που θέλει να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό εδώ στη Σιτία να το δει. Αυτή τη στιγμή δεν παίζουμε με τους σκληρούς κανόνες του αμερικανικού, δεν παίζετε με το αμερικάνικο σύστημα, με τη σκληρή άμυνα. Πώς ακριβώς παίζετε το παιχνίδι εδώ πέρα και τι ακριβώς χρειάζεται κάποιος ο οποίος θέλει να παίξει για να παίξει? Είναι μια παραλλαγή του αμερικανικού φούτμπολ, λέγεται flag football. Δεν στηρίζεται τόσο πολύ στην επαφή, όσο επιτοπλίστων στις ζώνες. Δηλαδή κάθε παίχτης φοράει από μια ζώνη, χωρίζονται σε δύο χρωματισμούς οι ομάδες και από εκεί και πέρα το tackle, που κανονικά στο αμερικάνικο φούτμπολ είναι να του κάνεις tackling του παίχτη, το κάνεις τραβώντας απλώς τη ζώνη. Έτσι αποφεύγονται οι επικίνδυνοι τραυματισμοί, τα επικίνδυνα παίξιματα και ούτω καθεξής. Είναι δηλαδή ένα άθλημα το οποίο δεν είναι επικίνδυνο όπως παίζεται? Είναι επικίνδυνο όσο επικίνδυνο μπορεί να είναι το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο και ούτω καθεξής. Νομίζεις ότι μπορεί να αναπτυχθεί στον τόπο μας αυτό το άθλημα? Πρέπει να υπάρχουν, όπως σε κάθε πράγμα, πρέπει να υπάρχει θέληση και διάθεση. Τα παιδιά εδώ έχουν διάθεση και όλοι μας έχουμε διάθεση να φέρουμε κόσμο να το δει, να δοκιμάσει. Και από εκεί και πέρα σιγά σιγά να βρούμε πιο μόνιμες εγκαταστάσεις, μια μόνιμη στέγη. Γιατί όπως βλέπετε εδώ πέρα είναι δύσκολα τα πράγματα, είμαστε μια από εδώ, μια από εκεί και ούτω καθεξής. Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook, στο fanpage που λέγεται Σιτία Football League. Και από εκεί και πέρα έρχεστε σε επαφή με τα παιδιά και εκεί αναρτούνται οι ώρες και οι ημερομηνίες που παίζονται τα παιχνίδια ή οι προπονήσεις.